Κοντά μας έχουμε την κυρία Θεοδόρα Ψαλτοπούλου, είναι η καθηγήτρια ιατρικής σχολής στο Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Χαιρόμαστε που είστε μαζί μας. Καλή σας ημέρα. Καλημέρα. Καλή σας ημέρα. Για πείτε μας τώρα, κυρία Ψαλτοπούλου, εδώ, γιατί, δηλαδή, βλέπουμε ότι επιστρέφουν ξανά παιδικές ασθένειες και βλέπουμε σε έξαρση το τελευταίο διάστημα. Πού οφείλεται αυτό και ποια είναι η εικόνα την οποία έχετε εσείς και μπορείτε να μας μεταφέρετε? Η εικόνα τόσο στη χώρα μας όσο και σε ευρωπαϊκά είναι ότι υπάρχει μία αύξηση σε κρούσματα όπως η λαράς, που είναι μία πολύ μεταδοτική ογενής λίμωξη, όσο και του κοκκίτη, η οποία είναι μία μικροβιακή, μία βακτηριακή λίμωξη. Και τα δύο είμαστε πολύ τυχεροί, γιατί έχουμε τη δυνατότητα μέσω των εμβολιασμών των παιδιών μας, και αντίστοιχα υπάρχει από την Εθνική Επιτροπή Εμβολιασμών και Εμβολιαστική Κάλυψη Ενηλίκων, να μπορέσουμε να θωρακιστούμε. Τι έχει γίνει με τη διάρκεια, κατά τη διάρκεια της πανδημίας και με τις μάσκες, κυκλοφορούσαν λιγότερο και αυτοί οι ιοί, τα βακτήρια τα οποία μεταδίδονται κυρίως με την αναπνευστική οδό. Επίσης μειώθηκε η εμβολιαστική μας κάλυψη σε ορισμένες περιπτώσεις, ή τώρα με τις μετακινήσεις ταξιδιώτες από άλλες χώρες στις οποίες υπάρχει μεγάλη έξαρση φέρνουν τέτοια περιστατικά, είτε υπάρχουν και ορισμένες κατηγορίες πληθυσμών όπως οι Ρωμά, οι οποίοι έχουν μικρότερη εμβολιαστική κάλυψη. Πάντοτε έχουμε πρόβλημα στους μεγάλους ηλικία που έχουν μία νοσογύρανση, και επομένως χρειάζεται να ξαναδούμε τα βιβλιάρια μας, οι γονείς για τα παιδιά αλλά και για εμάς τους ίδιους, να σιγουρευτούμε ότι έχουμε εμβολιαστεί και για την ηλαρά και για τη συγκεκριμένη περίπτωση τον κοκκίτη, και να υπογραμμίσουμε για τον κοκκίτη, επειδή κυρίως προσβάλλει νεογνά. Βεβαίως και μεγάλους, αλλά κυρίως νεογνά, και είχαμε πρόσφατα και ένα θανατηφόρο συμβάν, ότι είναι πολύ σημαντικό οι εγκυμονούσες κατά το τρίτο τρίμηνο της εγκυμοσύνης τους να εμβολιάζονται, όπως και οι λεχοίδες αν δεν έχουν εμβολιαστεί κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης τους, όπως και άτομα τα οποία καθημερινά έχουν υπευθύνη τους τέτοιας μικρής ηλικίας μωρά. Νηπιαγωγή, βρέφο, γιατί μειώνεται η ανοσία μας φθήνη, ακόμα και αν είχαμε εμβολιαστεί εμείς ήδη σε μικρή ηλικία. Και είναι πολύ σημαντικό για να διασφαλίσουμε να κάνουμε αυτό που λέμε ανοσιακό τείχος γύρω και από τα παιδιά, να διασφαλίσουμε την υγεία τους. Τώρα, για να καταλάβω εγώ, αν μπορούσαμε να περιγράψουμε διαγραμματικά αυτήν την άνοδο των κρουσμάτων, πώς θα την περιγράφαμε με νούμερα? Κοιτάξτε, έχουμε μία περιοδική αύξηση ανά 5-7 χρόνια και στη χώρα μας και ευρωπαϊκά. Αυτή τη στιγμή έχουμε γύρω στα 40, πάνω από 40 κρούσματα από την αρχή του χρόνου στον αφορά για τον κοκκίτη, για παράδειγμα, τα οποία κάποια είναι σε ενήλικες, κάποια για παιδιά. Επίσης, όσον αφορά την ηλαρά, έχουμε κάποιες αυξητικές τάσεις, κάποιες συγκεκριμένες περιπτώσεις, αλλά να σκεφτούμε ότι χώρες όπως για παράδειγμα η Ρουμανία, αλλά και άλλες χώρες όπως η Αυστρία, Μεγάλη Βρετανία και η Γαλλία, αλλά ειδικά η Ρουμανία, η Ρωσία, η Τουρκία έχουν πολύ μεγάλη έξαρση. Επομένως, είναι σημαντικό να βλέπουμε και το διαδικτυακό τόπο του ΕΟΔΗ ως ταξιδιώτες, αν πρέπει να πάμε σε αυτές τις χώρες, να έχουμε καλυφθεί, γιατί όπως είπαμε, ότι κατά τη διάρκεια των χρόνων μπορεί να μειώνεται ακόμα και η δικιά μας ανοσία. Θα πρέπει να έχουμε θωρακίσει. Που είχαμε ακριβώς. Να έχουμε θωρακίσει όσο περισσότερο μπορούμε τον εαυτό μας. Ακριβώς όταν πηγαίνουμε σε περιοχές που υπάρχει μια επιδημική έξαρση. Κυρία Ψαλτοπούλου, πριν κλείσουμε, για να γίνουμε και λιγάκι πρακτικοί στους τηλεθεατές μας, ποια είναι εκείνα τα συμπτώματα που μόλις τα δούμε είτε σε εμάς, είτε στα παιδιά μας, είτε σε κάποιο μέλος της οικογένειάς μας, μας θορυβήσουν και θα πρέπει οπωσδήποτε να απευθυνθούμε σε γιατρό ή να πάμε στο νοσοκομείο? Και να κλείσουμε με αυτό. Έχετε δίκιο. Ένας βήχας που δεν υφίεται, ένας πυρετός που δεν αντιμετωπίζεται εύκολα με τα συνήθεια αντιπυρετικά, ένα εξάνθημα στο σώμα, καταβολή, κόπωση και γαστρικά συμπτώματα μας οδηγούν κατευθείαν, και όχι όλα αυτά, έστω και λιγότερα από αυτά, μας οδηγούν σε επαφή με τον παιδίατρο και τον παθολόγο μας. Αν έχουμε εγκυμονούσες ή άτομα τρίτης και τέταρτης ηλικίας, και αυτά υπρίσκονται σε κίνδυνο, για να μας διασφαλίσει ότι κάτι δεν είναι σοβαρό, ή να δώσει την αντίστοιχη συμπτωματική αντιβιωτική αγωγή. Μάλιστα. Κυρία Ψαλτοπούλου, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλημέρα μας.